στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, απευθύνθηκε ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο κύριος Χατζηβασιλείου, αφού ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας τις ΕΡΕΕΣ και τους ΕΡΕΟΥΣ για την τιμή να τον εκλέξουν ξανά εκπρόσωπό του στη Βουλή, δήλωσε ότι με την ψήφιση του αξιόπιστου προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας μπαίνουν τα θεμέλια για μια παραγωγική, δίκαιη και ισχυρή Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχηθώ μια καλή και δημιουργική θητεία σε όλους και να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου στις ΕΡΕΣ που με εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά και με εξέλεξαν αντιπρόσωπό τους στη Βουλή. Στην κάλπη του περασμένου Ιουνίου οι πολίτες έδωσαν μια καθαρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει αταλάντευτα την πορεία των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας. Η κοινωνία μίλησε ξεκάθαρα και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση που εν μέσω σφοδρών διεθνών κρίσεων την κράτησε όρθια. Σε μια κυβέρνηση που υλοποίησε όλες τις βασικές δεσμεύσεις του 2019 και παρουσίασε και φέτος ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Η αξιοπιστία μας λοιπόν κρίθηκε από τους Έλληνες πολίτες. Και αυτή τη φορά η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα υλοποιήσει το προεκλογικό της σχέδιο όπως ακριβώς το παρουσίασε στον ελληνικό λαό. Αυτές τις ημέρες λοιπόν εδώ στη Βουλή ξεδιπλώνεται σιγά σιγά το όραμά μας για την Ελλάδα του αύριο. Μια Ελλάδα παραγωγική, ισχυρή και πάνω απ' όλα δίκαιη. Σήμερα βάζουμε τα θεμέλια για την πατρίδα του 2027 με ένα πραγματικά αξιόπιστο πρόγραμμα που δεν αφήνει καμία και κανέναν πολίτη πίσω. Επίσης, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η επόμενη τετραετία θα είναι αυτή των καλύτερων μισθών για όλους και συνέχισε αποσαφηνίζοντας ότι αυτό δεν πετυχαίνεται ούτε με το πάτημα ενός κουμπιού, ούτε με ένα μαγικό ραβδί. Πετυχαίνεται μέσα από στέρεη και ασφαλή ανάπτυξη και μέσα από δίκαιη μοιρασιά των ευεργετημάτων της σε όλη την κοινωνία. Και σε αυτόν τον δρόμο βαδίζαμε και βαδίζουμε. Σε αυτόν τον δρόμο ξεπερνάμε όλοι μαζί τη μία πρόκληση μετά την άλλη. Οι προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στέλνουν από χθες πολλαπλά μηνύματα. Μήνυμα πρώτο στην κοινωνία ότι αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει όλες τις κοινωνικές ομάδες, με έμφαση βεβαίως στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Στέλνουμε μήνυμα στην αντιπολίτευση, η οποία προεκλογικά κατηγορούσε σταθερά τη Νέα Δημοκρατία ότι δήθεν δεν πρόκειται να υλοποιήσει τις προεκλογικές εξαγγελίες της. Φίλοι της αντιπολίτευσης, εμείς αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και τις ανάγκες της. Αντίθετα, εσείς αποκοπήκατε από την κοινωνική πραγματικότητα και ακούτε σταθερά μόνο τον αντίλογο της φωνής σας. Το να μιλάτε με την ουτοπία δεν βοηθά ούτε εσάς, ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε την κοινωνία την ίδια. Επίσης, ο ΕΡΕΟΥΣ βουλευτής υπογράμμισε ότι όλες και όλοι έχουν όφελος και προοπτική από το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα. Στο πρόγραμμά μας, όλες και όλοι έχουν και προοπτική και όφελος. Ιδιωτικοί υπάλληλοι που θα ξαναδούν νέες αυξήσεις στο εισόδημά τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν πληρώσει εδώ και 15 σχεδόν χρόνια πολύ ακριβά το μάρμαρο της παλιάς οικονομικής κρίσης, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα και κυρίως τα νέα παιδιά που ζητούν πρώτα καλά πανεπιστήμια και αργότερα το δικαίωμα να αποκτήσουν μια φθηνή κατοικία. Και εδώ επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ στην ανάγκη της γενναίας μεταρρύθμισης του άρθρου 16 στο Σύνταγμα και να ξεκαθαρίσω ότι η προτεραιότητά μας ήταν και είναι η στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας με ποιοτική εκπαίδευση που θα ανοίγει δρόμους και θα προσφέρει ευκαιρίες αποκατάστασης σε όλες και σε όλους. Παράλληλα όμως, οφείλουμε να ανοίξουμε τους φρέτους των προκλήσεών μας και του ανταγωνισμού στη γνωσιακή διαδικασία, με περισσότερες επιλογές απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών.